Θέλω να κάνω μια έκκληση σε όλους όσους έχουν υπάρξει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο και σε όλους αυτούς που ήρθαν τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι ιδιοκτήτης ιστορικών ελληνικών ομάδων από το 2003. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αυτό το τεράστιο κοινωνικό γεγονός δεν μπορεί να είναι στα χέρια κακοποιών. Δεν μπορεί αυτοί που είναι κατηγορούμενοι στις εγκληματικές οργανώσεις που κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη να καθορίζουν τις τύχες ιστορικών ομάδων όπως η ομάδα μου. Αυτό που είδα σήμερα, είχα χρόνια να το δω. Γνωρίζετε ότι έχω τιμωρηθεί με 850.000 ευρώ πρόστιμα στα 13 χρόνια για δηλώσεις μου εις βάρος διαιτητών, μέχρι που ήρθαν οι καθηγητές της ΕΕΠ και δικαίωσαν τα όσα έλεγα. Και κανείς από την ΕΠΟ δεν έχει την ευαισθησία να μου επιστρέψει τουλάχιστον τα χρήματά μου. Δεν μιλάω για τις τιμωρίες, 3 χρόνια εκτός ποδοσφαίρου, 1 χρόνο εκτός ποδοσφαίρου. Όμως, σήμερα όλη η Ελλάδα πάλι είδε με ποιο τρόπο διαμορφώθηκε αυτό το θολό τοπίο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ομάδες με 500 εστήρια είναι μόνιμες στην γκάμα των εξαιρετικών ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και σήμερα είδατε με ποιο τρόπο διαιτητές από τα τοπικά πρωταθλήματα εκτελούσαν αποστολές, ανέβαιναν κατηγορίες. Συνέχισαν και τώρα δεν ντρέπονται και σε μια περίοδο που όλοι προσπαθούμε, ακόμη και αυτοί που έχουν ένοχη συνείδηση, να κάνουμε κάτι για το ποδόσφαιρο, να συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια πράγματα. Δεν γνωρίζω αν αξίζει τον κόπο. Θέλω να σας πω ότι εμένα είναι μέρος της προσωπικής μου κουλτούρας το ποδόσφαιρο. Ούτε ζω από το ποδόσφαιρο, άλλη είναι η δουλειά μου, άλλο είναι το επίπεδό μου. Αναγκάζομαι να συνυπάρχω με αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να ανεχθώ αυτή την κατάσταση άλλο. Ελπίζω οι δικαστές που θα δικάσουν εγκληματικές οργανώσεις να είδαν το σημερινό παιχνίδι και να είδαν πόσες ομάδες που είναι πια λες και είναι Real Madrid της. Απαγορεύονται να μην είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, συνεχίζουν να είναι, βγαίνουν στην Ευρώπη, βγάζουν χρήματα και εμείς οι άλλοι οι ταπεινοί που έχουμε τη δουλειά μας, που μας αρέσει το υστέρημά μας να το βάζουμε στο ποδόσφαιρο, εκπροσωπούμε ιστορικές ομάδες, η ομάδα μου έχει πάρει πρωτάθλημα, 2 κύπελα, να αντιμετωπιζόμαστε έτσι. Λυπάμαι πολύ αν και σήμερα. Μετά από το κάψιμο του σπιτιού του Μπίκα, μετά το ξυλοδαρμό του Σαχιλίδη, μετά το ξυλοδαρμό του Ζωγράφου, αυτοί που μπήκαν στο ποδόσφαιρο θα συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια πράγματα. Λυπάμαι πολύ που το λέω. Τότε μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να μας σώσει.